Θα καλωσορίσω στο πλαίσιο του δελτίου τον κύριο Παναγιώτη Καλαθάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Κύριε Καλαθάκη, καλό μεσημέρι από τον 984, τι κάνετε? Καλησπέρα σας κυρία Δουλγεράκη, μια ωραία καλησπέρα από μια όμορφη Αρχάνα ηλιόλουστη. Α, μπράβο, χαίρομαι. Ούτως ή άλλως είναι προορισμός χειμώνα-καλοκαίρι οι Αρχάνες για πάρα πολλούς από εμάς, για καφεδάκι, για βόλτα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κύριε Καλαθάκη, θέλετε να μας γνωρίσετε λίγο τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και για τον κόσμο που σας ακούει? Βεβαίως. Υπηρέτησα το πολεμικό ναυτικό για 39 χρόνια. Κρέμασα τη στολή μου πριν από 8 περίπου μήνες, την κρέμασα στην ντουλάπα. Και αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά, και αυτό βέβαια πίσω από όλο αυτό είναι ο αγαπητός μας ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, ο συντοπίτης μου, ο συγχωριανός μου, ο φίλος μου, ο οποίος με το που με είδε το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την αποστρατεία μου με καλωσόρισε στο ψηφοδέλτιο, σε εισαγωγικά. Για την ιστορία μου στο πολεμικό ναυτικό έχω να πω πολλά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι της ώρας. Ναι, δεν είναι της παρούσης. Οπότε αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ουσιαστικά για τον Παναγιώτη τον Καλαθάκη δεν υπάρχει στιγμή ησυχίας, ότι η δουλειά, η δημιουργία, αν μπορώ να το θέσω έτσι, διορθώστε με διαφορετικά, είναι ένα κομμάτι της δικής σας της καθημερινότητας, του δικού σας του εαυτού, και έτσι αποφασίσατε ότι θα πρέπει και πάλι ενεργό ρόλο να έχετε στην καθημερινότητα τη δική σας και των υπολείπων. Ακριβώς έτσι είναι, γιατί δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω, δεν θα πω εκτό στα 58 μου χρόνια, κάποιοι άλλοι το κάνουν πλήρες ημερών, με μια ωραία σύνταξη, να έχεις εξαντλήσει ένα εργασιακό βίο. Δεν είμαι ο άνθρωπος που μπορώ να κάτσω στο καφενείο. Δεν είμαι ο άνθρωπος, δεν νιώθω ακόμη έτοιμος. Δηλαδή, εγώ σηκώνομαι το πρωί και λέω κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω για τους γύρους μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που το αποφάσισα. Δηλαδή, πώς θα το πω, βράζει το αίμα μου. Μην παραξηγηθώ για αυτή την έκφραση. Δεν μπορώ να κάτσω. Δεν μπορώ να κάτσω. Και θέλω να προσφέρω. Και το έχω τονίσει, γιατί με ρωτάνε, θα προσφέρω αμισθή. Και αυτό. Σε μερικούς αρέσει, σε μερικούς ενοχλεί. Έχω άπλετο χρόνο, έχω μάθει στο ναυτικό να εργάζομαι 24 ώρες το 24ωρο, έχω μάθει να εργάζομαι τα Σαββατοκύριακα, διότι πάντα λειτουργούσα ως εξής. Όταν, και το πάω τώρα στα σημερινά, όταν αποφασίσεις να ασχοληθείς με τα κοινά, πρέπει να θυσιάσεις προσωπικό χρόνο. Πρέπει να θυσιάσεις κομμάτι από τους φίλους σου, από την οικογένειά σου, από την ηρεμία σου. Εγώ είμαι διατεθειμένος να το θυσιάσω αυτό. Μου αρέσει. Κύριε Καλαθάκη, τι είναι αυτό που σας έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο και πήρατε αυτή την απόφαση, εκτός του ότι η κίνηση, η κινητικότητα, η προσφορά, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι στο DNA σας? Τι είναι αυτό που σας έχει, αν θέλετε, πονέσει, ή τι είναι αυτό που θέλετε ως ευκαιρία να αξιοποιήσετε και να πάτε ακόμα πιο μπροστά για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, για τον τόπο σας? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα τελευταία, γενικά είμαι κοινωνικό, πολύ κοινωνικό. Η σύντροφός μου μου λέει σταμάτα κάποια στιγμή. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έρχομαι πολύ κοντά με κόσμο. Συζητάω, ακούω επιχειρήματα, γελάμε, προβληματιζόμαστε. Εισπράττω τις αγωνίες του κόσμου, εισπράττω και την ελπίδα, εισπράττω και χαμόγελα καρδιάς από τον κόσμο. Ο κόσμος αντιμετωπίζει στον νομό μικρά και μεγάλα προβλήματα. Πιστεύω ότι για τα περισσότερα, αν οργανωθούν, ταξινομηθούν, ιεραρχηθούν σωστά αυτά τα προβλήματα, θα μπορέσουμε να λύσουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα, όπως έχω πει, κάτω από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος με εμπνέει, αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν θα πήγαινα. Με εμπνέει, τον πιστεύω, διότι είναι αποτελεσματικός. Τον παρακολουθώ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Ο άνθρωπος πολύ μπροστά. Το τονίζω και το λέω συνέχεια. Ο άνθρωπος όταν βάλει κάτι στο μυαλό του, θα το τελειώσει. Θα το πάει μέχρι το τέλος. Θα φέρει αποτελέσματα. Αυτό τον άνθρωπο λοιπόν θέλω να τον υπηρετήσω. Έχω εισπράξει όλα αυτά τα προβλήματα κατά καιρούς. Και ειδικά το τελευταίο, την προεκλογική μου περίοδο, τα μικρά και μεγάλα προβλήματα όπως είπα, τα οποία θα πρέπει ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, θα το έχω ξαναπεί και σε κάπου αλλού, εγώ τον θεωρώ έναν άβαρχο, πρέπει να επιλέξει από κάτω τους υπασπιστές του και οι υπασπιστές αυτοί να σηκώσουν τα μανίκια
από την επόμενη μέρα και να τρέξουν, όπως είπα και το ξανατονίζω, να καταγράψουν, να ιεραρχήσουν και να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του νομού. Μάλιστα. Που δεν είναι απλά τα θέματα της καθημερινότητας, να όχι, φανταστώ έτσι όπως το λέτε, αλλά είναι γενικότερα όχι μόνο αυτό το οποίο μπορεί να λείπει, αλλά και εκείνο το οποίο θα πρέπει να συντηρηθεί, είναι οι ευκαιρίες και η αξιοποίηση όλων των ευκαιρίων. Έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι από τους λόγους σας. Το τρένο μια φορά θα περάσει από μπροστά. Άμα περάσει, τελείωσε. Το χάσαμε. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά και ενδιαφέρουσα πολύ είναι η κουβέντα. Θεωρείτε ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επόμενη πενταετία και για την ανάπτυξη της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου ποια, κύριε Καλαθάκη? Κοιτάξτε, έρχονται δύο πολύ μεγάλα έργα. Το ένα έχει ξεκινήσει, αεροδρόμιο. Το δεύτερο θα ξεκινήσει, ΒΟΑΚ. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα έργα. Παράλληλα όμως πρέπει να ρίξουμε και το βάρος σε δευτερεύουσα προβλήματα όπως νερό, διαχείριση σωστή, κλιματική αλλαγή, προσοχή, σως. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας ξημερώσει. Διαχείριση απορριμμάτων. Ξέρετε, λένε ότι όταν περνάς, έχω ταξιδέψει πολύ στη ζωή μου, σχεδόν έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, λένε ότι το επίπεδο ενός πολιτισμού, το επίπεδο μιας χώρας, το βλέπεις από δύο πράγματα. Από τη διαχείριση των απορριμμάτων και από τα αδέσποτα. Τότε να μην ρωτήσω πώς θα μπορούσατε να βαθμολογήσετε την παρούσα κατάσταση. Κοιτάξτε, να δείτε, το 10 έχω ξαναπεί είναι το τέλειο. Το 10 μπορεί να υπάρχει στη Σουηδία, στη Φιλανδία, δεν ξέρω εγώ σε κάποιες χώρες. Πού βρισκόμαστε εμείς? Βρισκόμαστε στο 8 με άριστα το 10. Ξέρετε, τώρα μιλάω με στρατιωτικά, όπως βαθμολογούμε τους κατωτέρους μας. Με 8. Και έχουμε μπροστά μας την ευκαιρία να το πάμε 9, να το πάμε 10 και να το πάμε. Βάλετε σημαντικά θέματα και έργα και νερό και κλιματική αλλαγή και καθαριότητα, όπως επίσης και κάτι που δεν μπαίνει με πολύ μεγάλη ευκολία και δεν έχουμε και τις υποδομές και δεν έχουμε και την νοοτροπία και δεν έχουμε και την τακτική και δεν το διαχειριζόμαστε σωστά ο καθένας από την πλευρά του, διότι είμαστε συμμέτοχοι και βασικοί συμμέτοχοι αυτού του προβλήματος αδέσποτα. Βέβαια. Αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά νομίζω ότι δεν είναι της ώρας. Έχω κάτι στο μυαλό. Μιλώντας σήμερα συμπτωματικά με κάποιους από φιλοζωικές οργανώσεις, συμπτωματικά απλά σας το αναφέρω, ναι. Είπα ναι. Το εξής. Βρήκα ένα μικρό κουταβάκι εκεί κοντά σε εσάς στις Αρχάνες. Το πετάξανε στα σκουπίδια και ξέρετε τι απάντηση πήρα? Τις τελευταίες ημέρες 32 κουταβάκια βρέθηκαν παρατημένα στους δρόμους. Δεν βρέθηκαν μόνα τους. Ακριβώς. Κάπου φταίμε κι εμείς, έτσι. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Πού αλλάζει αυτή η νοοτροπία, αγαπητή μου κυρία Δούρου Γεράκη? Από το σχολείο, από το δημοτικό, από το νήπιο. Ναι, αλλά ξέρετε, το χάσαμε όμως οι παλιότερες γενιές. Ναι. Γιατί αυτή η νοοτροπία μπορεί να ακολουθεί το παιδί μου το οποίο είναι φιλόζω, το παιδί μου το οποίο θα βρει το αδεσποτάκι, το παιδί μου που δεν θέλει να χάσει το ζωάκι του. Αλλά ξέρετε όμως από την άλλη, όταν εγώ λέω ότι είναι η πανδημία, όταν εγώ λέω ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα, όταν εγώ δεν το θέλω όλο μέσα στο σπίτι, εγώ είμαι αυτός αυτή που θα το αφήσω εκεί απ' έξω και θα μεγενθύνω το πρόβλημα, ναι. Ωραία. Άρα τι κάνουμε? Ή σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και κλείνουμε τα μάτια, ή το παλεύουμε. Θα το παλέψουμε. Θα το αλλάξουμε. Θέλει χρόνο. Θα το αλλάξουμε όμως. Θα το περάσουμε. Κρατάω τις σκέψεις σας, κρατάω τις παρατηρήσεις σας και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις κουβέντες αυτές, κύριε Καλαθάκη. Και εσείς καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ. Πάντως είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, γιατί κινούμε σε αχαρτογράφητα νερά, μπορώ να πω. Η αυτοδιοίκηση, θέλετε να πείτε. Ήξερα ότι ένα και ένα κάνει δύο και υπήρχαν κανόνες. Εδώ κάνω ένα περίεργο ταξίδι με αχαρτογράφητα νερά. Πιστεύω ότι θα φτάσω στο λιμάνι. Να σας πω κάτι. Εννοείται, βέβαια, κάνετε αυτό το ταξίδι παρέα με την πολιτική μεΐτα. Φαντάζομαι ότι είναι. Κάπου θα φτάσετε. Θα φτάσετε ακριβώς. Κάπου. Ναι. Ακριβώς. Δεν είμαι πολιτικός. Ξέρω από πολιτική, αλλά δεν είμαι πολιτικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.